Τώρα, στο χώρο των επιθέσεων εναντίον τη χώρα μα, κυρίε και κύριοι, μπαίνει και ο Υπουργό Εσωτερικών τη Τουρκία, που κατηγορεί την Ελλάδα ότι εκπαιδεύει τρομοκράτε στο Λαύριο για να λάβει απάντηση από τον Έλληνα Υπουργό Προστασία του Πολίτη, τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Η Μίνα Καραμίτρου θα μα πει περισσότερα. Και δεν είναι Έλληνα η πρώτη φορά. Ανατακτά χρονικά δια... διαστήματα και με διάφορε αφορμέ. Ο πρόεδρο, ο υπουργό εσωτερικών τη Τουρκία, ο Ιλού, χαρακτηρίζει λοιπόν το Λαύριο ω ένα στρατόπεδο όπου η χώρα μα εκπαιδεύει τρομοκράτε, όπω λέει χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν και χθε ανέβασε στην προσωπική του σελίδα στο Twitter την πορεία Κούρδων του ΠΚΚ που έγινε στην, στην Αττική, χαρακτηρίζοντα μάλιστα τα άτομα αυτά τρομοκράτε, τα οποία βρίσκονται στο Λαύριο και μάλιστα εκπαιδεύονται στη χώρα μας, σε στρατόπεδο στο Λαύριο. Για να λάβει βέβαια για μία ακόμη φορά την απάντηση από την ελληνική πλευρά, αυτή τη φορά από τα χείλη του Υπουργού Προστασία του Πολίτη, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίο με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει επιτέλου τη συνεχή επανάληψη μυθευμάτων. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν βάσει τρομοκρατών. Αυτό είναι γνωστό και παραδεκτό από όλου και ο Υπουργό Σοηλού θα έπρεπε να το αποδέχεται και να μην καταφεύγει σε φαντή φανταστικά σενάρια. Αυτή την υποχρέωση έχει για αποκατάσταση της αλήθειας ως υπουργό χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ.